Μετάλλαξη. Το βιβλίο βρίσκεται στον πολυφιλόξενο χώρο του Οδείου Α, στην 3η Σεπτεμβρίου 130, και έχει έρθει να συναντήσει την συγγραφέα και φιλόλογο, την κυρία Αθηνά Μαλαπάν. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και στην εκπομπή σας για μία ακόμα φορά. Έτσι, πολλές φορές. Και σε καταπληκτικό χώρο. Όντως. Μας έχει έρθει Αθηνά λοιπόν με τις καραμέλες Τσάρλεστον από τις εκδόσεις Οσελότος. Είναι σωστά. Το τελευταίο σου βιβλίο που κυκλοφορεί εδώ και μερικούς μήνες. Είναι ένα ρομαντικό λοιπόν μυθιστόρημα με τρία ζευγάρια, τρεις ιστορίες έρωτα και αγάπης, που πάντα βέβαια η αγάπη έχει τις δυσκολίες της και έτσι οι άνθρωποι δοκιμάζονται, οι ήρωες. Μπορείς να μας πεις έτσι λίγα λόγια για την υπόθεση του βιβλίου? Φυσικά. Το βιβλίο αυτό είναι μια διαφορετική γραφή που επιχείρησα να κάνω. Πρόκειται για ένα ρομαντικό μυθιστόρημα με ερωτικά στοιχεία, αλλά και πολλά κοινωνικά προβλήματα, βασικά κοινωνικοί προβληματισμοί και κοινωνικές αναζητήσεις που θίγονται, που είναι και προσωπικά μου ζητήματα, τα οποία όμως θεωρώ ότι αφορούν και μια πολύ μεγάλη μερίδα των αναγνωστών. Είναι τρία ζευγάρια, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε στην αρχή της συνέντευξης. Είναι λοιπόν τρία ζευγάρια. Ουσιαστικά υπάρχουν συγγενικοί δεσμοί ανάμεσα στις γυναίκες. Είναι τρεις γενιές γυναικών να αποκαλύψουμε. Η γιαγιά, η κόρη της και μετά η κόρη της κόρης, η εγγονία, ας το πούμε. Και τρία ζευγάρια τα οποία είναι σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους και κατά συνέπεια αντιμετωπίζουν και λίγο διαφορετικές κοινωνικές συγκυρίες και κοινωνικές συνθήκες. Όμως καλούνται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες, να υπερβούν κάποια εμπόδια, να δοκιμαστούν και να επιλέξουν ανάμεσα στο αν θα θέλουν να είναι μαζί με τον άνθρωπό τους, αν θα θέλουν να παραμείνουν ζευγάρια και να δημιουργήσουν οικογένεια, ή αν δεν αντέχουν να πληρώσουν αυτό το τίμημα και να κάνουν κάποιες αυτοθυσίες ουσιαστικά. Και θέλουν να επιλέξουν τη μοναχική ζωή. Είναι η πρώτη φορά που σε βλέπουμε σε μια μεγαλύτερη φόρμα γραπτής έκφρασης, καθώς τα προηγούμενα βιβλία που είχες ασχοληθεί ήταν συλλογές διηγημάτων. Σωστά. Πώς επέλεξες λοιπόν να ασχοληθείς με μυθιστόρημα? Η αλήθεια είναι ότι το διήγημα είναι μια πολύ αγαπημένη φόρμουλα γραφής για μένα. Αν και σύντομη, με βοηθάει να εκφράσω όλα όσα αισθάνομαι, όλα όσα σκέφτομαι, όλα όσα με προβληματίζουν. Αυτή τη φορά όμως είχα μια πληθώρα έτσι και ερωτημάτων και συναισθημάτων και ήθελα να τα διοχετεύσω μέσα από μια μεγαλύτερη φόρμουλα γραφής, όπως είναι το μυθιστόρημα. Mm-hmm. Και πιο πολλούς ήρωες που ήθελα να συμπεριλάβω και να τους αναλύσω και να ψυχαναλυθώ και εγώ μαζί τους. Mm-hmm. Και είπα λοιπόν να κάνω αυτή την απόπειρα και να το επιχειρήσω. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι αυτό το βιβλίο είναι αφιερωμένο στον παππού μου που τον έχασα πριν από 1,5 χρόνο. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν τόσα πολλά και τα συναισθήματα και οι αναμνήσεις και οι σκέψεις που δεν νομίζω ότι μπορούσαν να τα ενσωματώσω σε μια συλλογή διηγημάτων. Mm-hmm. Ποια συναισθήματα πιστεύεις ότι μπορεί να αισθανθεί ο κάθε αναγνώστης και η αναγνώστρια μέσα από το βιβλίο αυτό? Δηλαδή, τι εγείρεται μέσα από το βιβλίο αυτό καθώς το διαβάζουμε? Ναι. Πιστεύω ότι, όπως μου έχουν πει και σε διάφορες κριτικές που έχουν κάνει βιβλιοφιλικές ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και τους ευχαριστώ πολύ για την προσοχή που έχουν δείξει στο βιβλίο μου και το αγκάλιασμα αυτό που έχουν κάνει το τόσο ζεστό. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που πιστεύω ότι μπορεί να νιώσει σε μια πρώτη φάση ένας αναγνώστης, μια αναγνώστρια, είναι νοσταλγία. Mm-hmm. Και πολλοί κόσμος μου το έχει πει ότι ακόμα και τον τίτλο, γιατί είναι μια κατηγορία γλυκών, οι καραμέλες Τσάρλεστον, που σε πολλούς ανθρώπους τις αγόραζαν οι γονείς, οι γιαγιάδες, οι παππούδες. Εμένα μου τις αγόραζε ο παππούς μου, για παράδειγμα. Mm-hmm. Η νοσταλγία είναι το πρώτο έτσι συνέστημα που μπορεί να νιώσει κάποιος. Mm-hmm. Μεταφέρονται εικόνες από μια άλλη εποχή. Από το παρελθόν. Ναι, από το παρελθόν. Και πιστεύω ότι η νοσταλγία είναι το βασικό συνέστημα. Από εκεί και πέρα θα υπάρξει και συγκίνηση, θα υπάρξει ίσως και μια ψυχική ένταση, όπως ένιωθα και εγώ κάποιες φορές που το έγραφα. Mm-hmm. Ίσως και μπορεί κάποιος να νιώσει, κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, μου έχουν πει ότι δεν τους άρεσε και τόσο το τέλος. Mm-hmm. Όχι, δεν τους άρεσε, αλλά το βρήκαν λίγο, περίμεναν κάτι πιο χαρούμενο. Το βρήκαν ίσως λίγο αδικημένο το τέλος. Είναι πολλά συναισθήματα, με κυρίαρχο όμως πιστεύω την νοσταλγία και τη συγκίνηση. Πρόκειται για ένα ρομαντικό μυθιστόρημα και μια γυναικεία γραφή, κάτι στο οποίο λοιπόν σε βλέπουμε για πρώτη φορά επίσης. Το τελευταίο σου βιβλίο, ας πούμε, το «Σπάσε την Πατριαρχία» από τις εκδόσεις Οσελότος, ήταν ένα δυναμικό βιβλίο με πολλά κοινωνικά μηνύματα για την έμφυλη βία και τα έμφυλα στερεότυπα. Το έχεις ξαναπαρουσιάσει και σε εμάς. Τι σημαίνει αυτό το διαφορετικό βιβλίο τώρα για σένα και αν ήταν δύσκολο να αλλάξεις μορφή και να προσαρμοστείς σε κάτι διαφορετικό? Η αλήθεια είναι ότι το προηγούμενο βιβλίο μου, το «Σπάσε την Πατριαρχία», επίσης από τις εκδόσεις Οσελότος, το οποίο κυκλοφορεί και σε e-book, όχι μόνο έντυπο,
Ήταν ένα βιβλίο πολύ δυναμικό, με πολλούς κοινωνικούς προβληματισμούς, με λίγη δόση βίας στη γραφή, θα έλεγα, πολύ λίγη όμως, αμυδρή. Και πλέον ήθελα και ένιωθα την ανάγκη, και όπως είπα και στην αρχή, επηρεασμένη και από την απώλεια του παππού μου, να εκφραστώ με έναν τρόπο έτσι πιο ήπιο, πιο ευγενικό, πιο ρομαντικό. Συναισθηματικό. Πιο συναισθηματικό. Mm. Το είχα λίγο ανάγκη αυτό. Και εμείς οι συγγραφείς έχουμε ανάγκη, βγάζουμε τις ανάγκες μας στο χαρτί, τις διοχετεύουμε στα έργα μας, όπως πιστεύω και κάθε είδους καλλιτέχνης. Αναπόφευκτα θα βγάλει και τις δικές του ανάγκες, συναισθηματικές ανάγκες και αναζητήσεις στο έργο του. Και οφείλω να ομολογήσω ότι μια τέτοιου τύπου γραφή, τόσο διαφορετική από μένα, ήταν και ένα προσωπικό στοίχημα. Mm. Έτσι λοιπόν, αυτό το βιβλίο έχει έντονα αυτοβιογραφικά στοιχεία. Εξάλλου και στο εξώφυλλο φαίνεται mm-hmm. αυτό, ότι είναι βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. Πόσο δύσκολο όμως ήταν για σένα να παρουσιάσεις βιωματικά και προσωπικά στοιχεία σε ένα βιβλίο? Θεωρώ ότι αυτό το βιβλίο έχει μια πολύ μεγάλη δόση αυτοβιογραφικών στοιχείων, που ίσως τη μεγαλύτερη από τα προηγούμενά μου. Γιατί όλα περιέχουν μια μικρή ή μεγάλη δόση αυτοβιογραφικών στοιχείων. Αυτό έχει τα περισσότερα στοιχεία τα οποία είναι αυτοβιογραφικά και αληθινά. Mm-hmm. Ήταν λίγο δύσκολο, γιατί έπρεπε να ξαναθυμηθώ πράγματα, να επαναφέρω στη μνήμη μου κάποια γεγονότα, καταστάσεις, όχι απαραίτητα δυσάρεστα, πολύ ευχάριστα και πολύ όμορφα τις πιο πολλές φορές. Mm. Απλώς κάποιες φορές όταν θυμόμαστε για το παρελθόν και τις διαφορετικές συνθήκες που είχε η ζωή μας πριν από κάποιες δεκαετίες, τις νοσταλγούμε και συγκινούμαστε. Και αυτό έχει έναν βαθμό δυσκολίας. Άρα, ποιος είναι ο σκοπός του βιβλίου αυτού? Γιατί όλα τα υπόλοιπα ξέρουμε, ας πούμε, ότι είχε ένα κοινωνικό μήνυμα αφύπνισης με το σπάσε την πατριαρχία. Αυτό το βιβλίο σε τι στοχεύει? Στοχεύω στο να αισθανθούν οι αναγνώστες, να θυμηθούν, να φέρουν στο μυαλό τους, να αναπολύσουν κάποιες περασμένες εποχές που η ζωή ήταν πιο απλή και όχι τόσο περίπλοκη όσο σήμερα και τόσο σύνθετη. Και κάποιους κοινωνικούς προβληματισμούς επίσης περνάω όσον αφορά στις σχέσεις, στη δυσκολία των ανθρώπινων σχέσεων, και ένας ακόμα προβληματισμός που το έχω δείξει και σε κάποιες παρουσιάσεις μου είναι η μητρότητα. Είναι ένα ακόμα ζήτημα που θεωρώ ότι είναι και σημαντικό για όποια γυναίκα το θέλει, αλλά και ένα γεγονός το οποίο αναπόφευκτα φέρνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή στη ζωή κάθε γυναίκας που θα το επιλέξει συνειδητά να γίνει μητέρα. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο με προβλημάτισε και ήθελα να το διοχετεύσω στο χαρτί. Να το εκφράσω έτσι. Εσένα προσωπικά, τι σου προσέδωσε αυτό το βιβλίο, η συγγραφή αυτού του βιβλίου? Ναι. Το να αναπολύσεις πάλι αυτό, θέματα. Το να φέρω στη μνήμη μου κάποιες παλιές αναμνήσεις με την οικογένειά μου. Είναι κυρίως με την οικογένεια, είναι πιο πολύ οικογενειακό το υπόβαθρο. Να νοσταλγήσω έτσι λίγο το πόσο πιο απλή ήταν η ζωή σε προηγούμενες δεκαετίες και τώρα μου φαίνεται πιο σύνθετη, πιο περίπλοκη. Ίσως και την αγνότητα που υπήρχε στους ανθρώπους, που δυστυχώς βλέπω ότι σπανίζει πλέον. Δεν θα πω ότι έχει χαθεί, θα πω ότι σπανίζει η αγνότητα και η αθότητα στους ανθρώπους. Και κάποιοι έτσι προσωπικοί προβληματισμοί που καταλήγουν να γίνονται καθολικοί, γιατί πιστεύω ότι εκφράζει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού και κυρίως, γιατί να το κρύψουμε, πιο πολύ γυναίκες. Ίσως το γυναικείο κοινό να εκφραστεί περισσότερο. Πράγματι. Ίσως. Άρα λοιπόν διαπιστώνουμε ότι η συγγραφή είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος στη ζωή σου. Εξάλλου βιάζεις και αρκετά βιβλία και γράφεις και συνέχεια. Πώς έτσι έχεις επιλέξει να ασχολείσαι με τη δραστηριότητα αυτή? Σε βοηθάει εσένα προσωπικά? Σου αρέσει? Σου γεμίζει το χρόνο? Μου αρέσει πολύ και είναι αυτό που αναφέρατε, ένα γέμισμα χρόνου του όσου ελεύθερου χρόνου μπορούμε να έχουμε σήμερα, και θεωρώ ότι είναι μία ανάγκη και συναισθηματική, πέραν του ότι είναι και μία άσκηση μυαλού. Είναι δηλαδή και αυτό σημαντικό, ότι μέσα από τη συγγραφή μπορούμε να ασκήσουμε το πνεύμα μας, να μάθουμε να χειριζόμαστε το λόγο, να μάθω να δομώ πολύ καλά τις σκέψεις μου. Όλα αυτά λοιπόν είναι και άσκηση μυαλού και συναισθηματική διαμόρφωση. Όλα μαζί. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν και για τα τελευταία σου σχέδια, για τα μελλοντικά σου σχέδια. Η αλήθεια είναι ότι είναι νωρίς ακόμα και είμαι έτσι αφοσιωμένη στην προώθηση του τελευταίου αυτού βιβλίου. Παρ' όλα αυτά, όπως μου έχει πει και ένας πολύ καλός μου φίλος, οι συγγραφείς μου λέει, είστε μονίμως σε μια διαρκή αναζήτηση. Ναι, γι' αυτό το λέω. Είμαι σίγουρη ότι μέσα σου κάπου σκέφτεσαι και το επόμενο βήμα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι σκέφτομαι να δώσω έτσι ευκαιρία σε κάποια κείμενα παλιότερα, αλλά και κάποια πιο καινούργια που τα γράφω τώρα. Και το επόμενο είναι μια συλλογή δικημάτων, επιστρέψω δηλαδή στην παλιά φόρμουλα που είναι αγαπημένη για μένα. Απλώς η αλήθεια είναι ότι το επόμενο βιβλίο
Δεν ξέρω εάν και κατά πόσο θα μπορέσει να είναι τόσο ρομαντικό. Δηλαδή, επηρεασμένη κι εγώ, όπως και όλοι μας, από τα τεκτενόμενα και από όλα αυτά που ακούμε καθημερινά, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το διαδικτύο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ίσως το επόμενο βιβλίο να είναι λίγο πιο μελαγχολικό και. Πιο σκληρό. Και ίσως και πιο σκληρό. Ναι, πιο μελανά τα χρώματά του. Καραμέλες Τσάρλιστον, λοιπόν, εκδόσεις σε Λότος, Αθηνά Μαλαπάνη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ καλό ταξίδι. Ευχαριστώ πάρα καλά. Πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.